πραγματικά σήμερα είναι, νομίζω, από τις σπάνιες φορές, μπορεί να είναι και η πρώτη φορά, που έχουμε εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Και όχι απλά ένα εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά και τον υπουργό, τον υφυπουργό εργασίας. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στην ασφαλιστική αγορά. Άρα το μέλλον για την ασφαλιστική αγορά είναι πολύ πιο αισιόδοξο, γιατί πραγματικά πρέπει να ξαναδοθούν τα κίνητρα, τα φορολογικά και οι παροχές, ώστε να μπορεί ο κλάδος να αναπτυχθεί, να φτάσει εκεί που του αρμόζει, εκεί που αξίζει. Τα ποσοστά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολύ χαμηλά, αλλά με το πνεύμα σήμερα και την παρουσία της κυβέρνησης, νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο αισιόδοξη, πολύ πιο δυνατή για την ασφαλιστική αγορά, για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τι είναι αυτό που περιμένετε εσείς σαν το κομμάτι των πωλήσεων και της εθνικής ασφαλιστικής να αλλάξει ώστε να μεγαλώσει και η παραγωγή? Σήμερα, λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα η παρουσία της κυβέρνησης, διότι θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Τα φορολογικά κίνητρα που είπα προηγουμένως και οι άλλες παροχές που θα δοθούν για την ιδιωτική ασφάλιση, η ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω των τριών πυλώνων, πραγματικά θα δώσει μια διαφορετική πνοή και μια διαφορετική δυναμική στην ασφαλιστική αγορά. Πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ισχυρό και πραγματικά η ασφαλιστική αγορά θα κατακτήσει το μερίδιο που της αξίζει.